Θεός ημών πάντοτεν ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Το δυναλίσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχά των δούλων σου σώτερα να παψούν. Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην ημών, η αγή και άπρεντος παρθένος, μνήμη αξιομακάριστη, πατέρες και αδελφοί ημών, αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και αείπνιστη, πατέρες και αδελφοί ημών. Αιωνία η μνήμη. Μέσα από τραχύτερες και δυσκολότερες συνθήκες αναδύεται και πάλι αγέροχη η ελληνική ψυχή. Δυνατή, ανθεκτική, ατσάλινη, γενναία. Ζήτω στους Έλληνες και την Ελλάδα του 1821. Ζήτω στις ηρωικές θυσίες που πότισαν και θέργεψαν τις ρίζες της ελευθερίας, όπως και στα διδάγματα και τους καρπούς που απέφεραν για όλες τις μετέπειτα ελληνικές γενιές. Ζήτω όμως και στις σημερινές μεγάλες θυσίες των Ελλήνων, μέσα από τις οποίες η Ελλάδα και πάλι όρθια θα καταφέρει να ξανασταθεί και να ανακτήσει την αξιοπρέπεια, την υπόσταση και την νικηφόρα πορεία της για ένα μέλλον εφάμιλο λαμπρό με την έδοξη ιστορία της και το πελώριο πολιτισμό της. Για τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας, ο διευθυντής του 20ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου, Ξέρος Δημήτριος. Για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας, η διευθύντρια του πρώτου ΕΠΑΛ Περιστερίου, Κουτσιλιέρη Φανή. Για τη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση ΓΑΜΑ Αθήνας, η μαθήτρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου, Σταθοπούλου Θεοδώρα. Για την ιδιωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από τα εκπαιδευτήρια Τσιαμούλη, ο μαθητής της 6ης τάξης Δημοτικού, Λαδάς Φίβος. Για τη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΓΑΜΑ Αθήνας, η μαθήτρια της δεύτερης τάξης του πρώτου ΕΠΑΛ Περιστερίου, Γιαννιτσάκη Δήμητρα.